κύριε Καλαφάτη, και έχετε στο σχεδιασμό σας έργα, παρεμβάσεις, σχέδια για αυτή την πόλη. Εάν σας ζητούσα όμως να μου πείτε ένα πράγμα που θα θέλατε να έχετε αφήσει ως παρακαταθήκη σε αυτή την πόλη με την παρέλευση της επόμενης πενταετίας, εφόσον εκλεγείτε και θητεύσετε ως δήμαρχος, ποιο θα ήταν αυτό? Πολύ σύντομο. Ένα πράγμα. Θα ήταν μία τριάδα παρεμβάσεων από το Σταυροδρόμι. Να σας πάρω τον κάθετο άξονα. Παρέμβαση στο Σέιχ Σούδη με ουσιαστική, αν θέλετε, συμβολή του Δήμου, του Δημάρχου. Αυτό δεν είναι καθαρά αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά ακριβώς γιατί μιλάμε για Θεσσαλονίκη, έχει μεγάλη σημασία το να θέλει ο Δήμαρχος να κάνει παρεμβάσεις ουσιαστικές για την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των πολιτών. Μέσα στη ΔΕΘ, που μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με τη ΔΕΘ, γιατί ο Δήμος πρέπει να είναι συνεργάτης, εταιρικός συνεργάτης με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποίηση ενός κομματιού της ΔΕΘ για αθλοπαιδιές, ανοιχτός χώρος, Μητροπολιτικό Πάρκο, και συνεχίζουμε προέκταση του δημόσιου χώρου, από την παραλία δηλαδή μέχρι το λιμάνι, μία πλατφόρμα, ένα ντεκ, κάποια μέτρα, ξύλο για να προσθέσουμε δημόσιο χώρο. Ουσιαστικά δηλαδή να αναβαθμίσουμε το δημόσιο χώρο, την ποιότητα ζωής, και να δώσουμε και περισσότερο δημόσιο χώρο ουσιαστικά σε όλο τον άξονα της Θεσσαλονίκης. Κύριε Μπουτάρη, η προσπάθεια της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια, πού θέλετε να έχει οδηγήσει 5 χρόνια μετά από σήμερα, εφόσον επανεκλέγετε δήμαρχος? Τι θα θέλετε να αφήσετε ως πρίκα στην πόλη? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά τα πράγματα. Εκείνο το οποίο όμως νομίζω ότι πρέπει, είναι αν θέλετε η φιλοδοξία μου, είναι να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου στα κοινά. Δηλαδή να αναβαθμιστούν τα κοινοτικά συμβούλια, το οποίο προβλέπει μεν ο καλλικράτης αναβάθμιση των κοινοτικών συμβουλίων, αλλά δεν είναι ικανοποιητική αυτή η πρόβλεψη. Οι λαϊκές συνελεύσεις, οι συζητήσεις και η συμμετοχή των πολιτών, το σύνθημα που έχουμε εμείς, αγαπάω την πόλη μου, υιοθετώ τη γειτονιά μου, ταιριάζει λίγο με αυτό που λέει ο Σταύρος για τις γειτονιές. Η γειτονιά είναι το κύτταρο της πόλης. Μάλιστα. Συμμετοχή του κόσμου στα κοινά, λοιπόν, και κάπου εδώ κλείνουμε το απόψινό debate. Λοιπόν, εγώ δεν